Λοιπόν, προσπαθήστε να υποφεληθείτε. Σήμερα, βέβαια, μέχρι το μεσημέρι η σελήνη είναι στον Δοξότη μαζί με τον Κρόνο. Υπάρχουν ορισμένες εντάσεις εκεί, τις οποίες θα δούμε. Αλλά γενικά είναι μια καλή περίοδος για να πετύχουμε πολύ σημαντικά πράγματα. Είναι καλή εβδομάδα για να πετύχουμε πολύ σημαντικά πράγματα, ακόμα και σε οικονομικό επίπεδο. Έτσι, λοιπόν, τα κριάρια μας των τελευταίων ημερών, που εσείς από τον Αύγουστο έχετε μία υπόθεση, μια αλλαγή που θέλετε να κάνετε, αλλά έχετε κάποια εμπόδια κτλ., είναι μία καλή μέρα. Των πρώτων ημερών προσέχετε μήπως κάνετε κανένα καυγαδάκι με τον σύντροφό σας ή του συνεργάτη. Η Αφροδίτη είναι απέναντι από το ζώδιό σας και ευνοεί τη συναισθηματική σας ζωή. Αλλά πάνω απ' όλα, αν έχετε οικονομικά, κληρονομικά, προλογικά, ασφάλειες, διατροφές, τώρα θα πασχίσετε για πολύ καιρό. Έχετε μεγάλη εύνοια, προσπαθήστε να υποφεληθείτε. Για τους Ταύρους μας, ένα οικονομικό θέμα σήμερα θα είναι σημαντικό, αλλά πάνω απ' όλα μπορείτε να κάνετε μία συμφωνία. Ειδικά αν είστε γεννημένοι γύρω στη 1 Μαΐου, έχετε μία καταπληκτική μέρα σήμερα για να δείτε φίλους οι οποίοι είναι σημαντικοί και οι οποίοι θα βοηθήσουν σε σχέσεις, συνεργασίες. Αν θέλετε μία συνεργασία να κάνετε, σήμερα είναι μία μοναδική μέρα και όχι μόνο, ακόμα και για εσάς που είστε γεννημένοι την πρώτη, δεύτερη μέρα του ζωδίου σας, ο Δίας απέναντί σας ευνοεί πάρα πολύ τις σχέσεις με το άλλο φίλο. Προσπαθήστε να υποφεληθείτε. Είπαμε ότι είναι χρόνος γάμου για σας. Προσπαθήστε λοιπόν, αν και εφόσον το επιθυμείτε. Για τους διδύμους είναι μια πάρα πολύ καλή μέρα, ιδιαίτερα για το χώρο της εργασίας ή και της υγείας αν έχετε θέματα. Σήμερα θα έχετε μια συνομιλία ή θα έχετε μια... έναν οραματισμό, μια διέστηση, μια ιδέα τέλος πάντων, η οποία θα είναι πάρα πολύ σημαντική. Βρίσκεστε σε μια πολύ καλή φάση, αν είστε γεννημένοι πρώτες μέρες, αν είστε γεννημένοι 1, 2, 3 του μηνός, προσέχοντας τον Ποσειδώνα να μην γίνουν κάποια λάθη, ή των τελευταίων ημερών βεβαίως εξακολουθείτε να προσέχετε. Αλλά στον χώρο της εργασίας ενδεχομένως να έχετε μεγάλες επιτυχίες, πολύ δίδυμοι, γι' αυτό προσπαθήστε να υποφεληθείτε όχι μόνο τώρα, όλη τη βδομάδα, αλλά και όλο το χρόνο από φθινόπωρο σε φθινόπωρο. Για τους καρκίνους μας, για τους καρκίνους μας ειδικά που είναι γεννημένοι, την πρώτη, δεύτερη μέρα μην αφήνετε ούτε μέρα να πάει χαμένη. Αλλά και εσείς που είστε γεννημένοι γύρω στη 1-2 Ιουλίου, να ξέρετε ότι έχετε μια μοναδική μέρα για να συζητήσετε με τα παιδιά ή τον ερωτικό σας σύντροφο, για να στείλετε ένα βιογραφικό, για να έρθετε σε επαφή με ανθρώπους που βρίσκονται μακριά, τα πάντα φαίνεται ιδιαίτερα καλά. Βέβαια, τις πρώτες μέρες είστε σε μια αντιφατική φάση. Από τη μία, ο έρωτας κυριαρχεί και γενικά η τύχη σας αγγίζει. Από την άλλη, έχετε μια τάση να μαλώσετε με κάποιον στο σπίτι ή στην οικογένεια. Πολύ αυτό το μήνα θέλετε να κάνετε κάτι, μια μετακόμιση, μια μετακίνηση. Μπορεί να θέλετε να βάψετε το σπίτι σας, να κάνεις κάτι στο σπίτι που όμως οι άνθρωποι που ζουν μαζί σου μπορεί να έχουν διαφωνία. Δηλαδή, μπορεί εσύ να θες να κάνεις την αλλαγή σου, αλλά διαφωνούν. Προσέχετε λοιπόν, όπως κρυολογήματα, μικροατυχήματα. Κρύ, καρκίνη, ζυγή και εγώκερη, αυτόν το μήνα όλο. Όταν λέω το μήνα, εννοώ από τώρα μέχρι τον άλλο μήνα. Προσέχετε κρυολογήματα, μικροατυχήματα που βεβαίως λόγω καιρού θα είναι πολύ εύκολο να συμβούν. Τα λιοντάρια μας σήμερα, αν είστε γεννημένοι τις τελευταίες μέρες με μια ανάγκη να αλλάξετε τη ζωή σας, αλλά και να βρείτε τον τρόπο που θα μπορέσετε να την αλλάξετε, σήμερα είναι μια μοναδική μέρα, καταπληκτική. Τα οικογενειακά σας απασχολούν. Για ένα παιδί μπορεί να έχετε μια είδηση η οποία είναι σημαντική. Ενδεχομένως να είναι και θέμα που έχει σχέση με την υγεία ενός παιδιού σας, ενώ έχετε πάρα πολλές συναντήσεις, πάρα πολλές συζητήσεις, πάρα πολλές μετακινήσεις, προσέχετε με το αυτοκίνητο. Γενικά όλος ο μήνας αυτός και ο άλλος θα έχετε τόσες υποχρεώσεις όπου δεν θα μπορείτε ούτε να κοιμηθείτε. Μάλιστα. Παρθένη μου, η μέρα σας. Η μέρα σας είναι καταπληκτική και όχι μόνο. Μπαίνετε σε μια φάση διαφορετική, αλλάζουν τα δεδομένα. Ο κύριος Σόιμπλε είναι Παρθένος και λέγαμε τι θα του συμβεί με τον Κρόνο κτλ. Και όμως έχει αυτή την ώρα μια νέα θέση η οποία είναι καλή. Έτσι και εσείς οι Παρθένοι. Αν είστε γεννημένοι τις πρώτες μέρες, μην αφήνετε μέρα να πάει χαμένη, να δείτε φίλους, να δείτε ανθρώπους που μπορεί να σας στηρίξουν. Σήμερα έχετε και μια ιδέα η οποία είναι καταπληκτική. Έξοδα θα κάνετε πολλά και των τελευταίων ημερών ένα θέμα που έχει σχέση με το σπίτι και την οικογένεια σας απασχολεί. Είπαμε δίδυμοι, Παρθένοι, τοξότες και ψάρια της τελευταίας μέρας. Αν έχετε ηλικιωμένα πρόσωπα ανδρικά της οικογένειάς σας, θέλουν λίγη στοργή και το άλλο να μην κάνω διαφήμιση, ενώ προσέχετε λίγο τα οικονομικά σας.
για τους ζυγούς μας. Είναι μια καλή μέρα για να δείτε φίλους και να συζητήσετε μαζί τους, για να προωθήσετε ένα οικονομικό θέμα. Θα έχετε μια ιδέα σήμερα η οποία είναι καταπληκτική, να έχετε γενικότερα όλοι εμπιστοσύνη στη διέστηση που έχετε σήμερα, το τι θα σας έρθει σαν ιδέα είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί. Τα οικονομικά θα βελτιωθούν. Βέβαια, έχει μπει ο Άρης στο ζώδιό σας και ρίξτε λίγο τους τόνους αν είστε γεννημένοι την πρώτη μέρα. Αν είστε γεννημένοι γύρω στην 1η Οκτωβρίου, τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, θα έχετε μια ευχάριστη γλυκιά φιλική ή ερωτική συνάντηση. Ενώ στο χώρο της εργασίας που θα πρέπει να προσέχετε, σήμερα μπορείτε να συμβάλλετε τα μέγιστα. Για τους σκορπιούς μας των δύο πρώτων ημερών είναι μια μοναδική μέρα, αρκεί να μην έχετε κακή όψη στο οροσκόπιό σας. Μοναδική, δεν γίνονται αυτές οι όψεις επάνω στα γενέθλιά σου. Όταν έχεις ένα καλό πλανήτη σημαίνει ότι όλος ο χρόνος θα πάει καλά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Προσπαθήστε λοιπόν να επωφεληθείτε. Ακόμα αν είστε γεννημένοι γύρω στην 1η Νοεμβρίου, ένας ρομαντικός έρωτας, μια ιδέα ή αν θέλετε να γράψετε κάτι, θα είναι μια μοναδική μέρα. Ενώ με τα οικονομικά έχετε κάποια θέματα που σας απασχολούν και προσέχετε ένα άγχος ή ένα παρασκήνιο που μπορεί να έρχεται από το χώρο της εργασίας ή ακόμα και της υγείας. Οι τοξότες μας σήμερα, η Σελήνη είναι στο ζώδιο σας. Αν είστε γεννημένοι τελευταίες μέρες που έχετε ήδη θέματα που σας απασχολούν σήμερα, θα μπορούσαν να βρουν λύση. Κινηθείτε ευέλικτα και μυστικά για να λύσετε και ένα θέμα που έχει σχέση με την οικογένειά σας. Ενώ φίλοι μπορεί να συμπαρασταθούν την περίοδο αυτή και για εσάς που είστε γεννημένοι τον Νοέμβριο και για εσάς που είστε γεννημένοι 1-2 Νοεμβρίου και είστε, Δεκεμβρίου και είστε σε μία φάση όπου μπορεί να έχετε μελαγχολία, μπορεί να μην έχετε. Θα κάνω μία ιδιαίτερη. Εάν είστε δίδυμοι 2-3-4 του μηνός, παρθένοι, τοξότες 1-2-3 Δεκεμβρίου ή ψάρια 1-2 Μαρτίου, ενδεχομένως να νιώθετε τις δυνάμεις σας πεσμένες. Είναι από τον Ποσειδώνα, ο οποίος κάνει δυσαρμονική όψη με το ζώδιό σας. Δεν είναι κακός, απλώς μπορεί να έχετε κάποιες ιδέες οι οποίες να είναι μελαγχολικές και γενικά θέλει το οργανισμό σας θέλει μία βοήθεια. Τι, από φαγητό, από δεν ξέρω τι άλλο. Είναι όμως παροδικό. Παρόλα αυτά, σήμερα είναι μία πολύ καλή μέρα για να βρείτε λύσεις. Τα εγωκεράκια μας της πρώτης μέρας είναι σε μια αντιφατική φάση. Από τη μία κερδίζετε πάρα πολλά, από την άλλη έχετε έναν εκνευρισμό. Ο εκνευρισμός περνάει, αυτά που θα κερδίσετε όμως από το Δία και τον Ήλιο που σας βλέπει με πολύ συμπάθεια. Προσπαθήστε λοιπόν να κερδίσετε ό,τι έχετε επιθυμήσει. Συλλογική δουλειά, φίλοι, μπορεί να είναι πολύ σημαντική για εσάς. Για τους υδροχώους μας έχουν αλλάξει τα πράγματα και η Αφροδίτη είναι πολύ ευνοϊκή και ο Άρης θα σας δώσει δύναμη και κουράγιο για να ανταπεξέλθετε πράγματα. Θα έχετε επαφές με ανθρώπους που βρίσκονται μακριά, γενικότερα θα συζητήσετε και στον επαγγελματικό σας χώρο. Σήμερα θα έχετε μία ιδέα η οποία θα μπορούσε να έχει και οικονομικές προεκτάσεις. Θα ακούτε? Μία ιδέα η οποία θα έχει και οικονομικές προεκτάσεις. Γράψτε. Τα ψαράκια μας πρώτης μέρας είναι σε μια πολύ καλή τύχη. Βεβαίως με τα οικονομικά έχετε κάποια μπερδέματα. Αν είστε γεννημένοι 1-2-3 Μαρτίου σήμερα, κάτι θα νιώσετε, κάτι θα αισθανθείτε, κάτι θα σας πούν το οποίο είναι σημαντικό. Ή των τελευταίων ημερών που ο χρόνος ακόμα σας ταλαιπωρεί, προσέχετε ηλικιωμένα πρόσωπα της οικογένειας και γενικά την επαγγελματική σας ζωή. Σε γενικές γραμμές η εβδομάδα αυτή είναι πάρα πολύ καλή και η επόμενη μέρα και 26 του μηνός κάτι με οικονομικά θα γίνει, κάτι με τις τράπεζες θα γίνει στο μέλλον, για να δούμε.